Πέρα. Θέλω να πιστεύω ότι έγινε ένα καλό παιχνίδι με έναν αντίπαλο δυνατό, καλά δουλεμένο και ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο απόγευμα. Τα παιδιά μπήκανε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι, δώσαν το καλύτερο τους εαυτό. Καταφέραμε και προηγηθήκαμε στο πρώτο ημίχρονο χωρίς, για άλλη μια φορά, χωρίς να έχουμε δεχτεί ούτε μία φάση από τον αντίπαλο και με ένα, θέλω να πιστεύω, λίγο χαζό πέναλτι, άπειρο πέναλτι, φέραμε πάλι την ομάδα, την αντίπαλη ομάδα να διεκδικεί πάλι κάτι καλύτερο από εμάς. Δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαν και δύο ομάδες. Είχαμε δύο-τρεις φάσεις ακόμα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε γκολ. Θέλω να πιστεύω ότι το παιχνίδι ήταν δίκαιο, η ισοπαλία ήταν δίκαιη έτσι όπως εξελίχθηκε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Πάντα το λέω και θα το λέω, δίνουν το 100% σε κάθε παιχνίδι. Να συγχαρώ και τον αντίπαλο. Να πω καλές γιορτές, τους εύχομαι με υγεία πάνω απ' όλα σε όλες τις ομάδες και να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θα τα αποδώσουμε κι εμείς. Και εύχομαι ότι καλύτερο στην ομάδα της Ναυπάκτου και στον coach. Ότι καλύτερο με υγεία πάνω απ' όλα. Εμείς, θα έλεγα, δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδι στην αρχή. Τα 20 λεπτά, 15 λεπτά ήμασταν, θα έλεγα, πελαγοδρομούσαμε, θα μπορούσα να πω. Δεν ήμασταν ήρεμοι. Θα έλεγα ότι παρασυρθήκαμε από τον αντίπαλο στο στυλ παιχνιδιού. Με γρήγορες μπαλιές που έπαιζε από την άμυνα στην επίθεση. Δεν είχαμε συγκέντρωση και υπομονή ώστε να κυκλοφορήσουμε την μπάλα και να βγούμε σωστά στην επίθεση, να περάσει από το χώρο του κέντρου και να μπορέσουμε να παίξουμε. Θα συμφωνήσω ότι δεν έγινε ένα δυνατό παιχνίδι. Έγινε από δύο καλές ομάδες, χωρίς πολλές φάσεις και στα δύο καρέ. Παρ' όλα αυτά όμως θα έλεγα ότι στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε, κάναμε μία-δύο φάσεις, βγήκαμε σωστά, αλλά δεν είχαμε τελική προσπάθεια. Εμάς θα έλεγα ότι μας έχουν στοιχήσει πάρα πολύ πολλές απουσίες που έχει η ομάδα από τους τραυματισμούς και από το προηγούμενο παιχνίδι, από την κόκκινη κάρτα που δεχτήκαμε και την κίτρινη κάρτα του Σαμπανέ και του Γκαζούκα. Δεν είχαμε λύσεις. Πιστεύω όμως τα παιδιά προσπαθήσανε. Και εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε τη συνέχεια. Θα δουλέψουμε. Έρχονται γιορτές, έχει διακοπή. Και πιστεύω ότι θα μιλήσω και με τη διοίκηση και να δούμε τι θα γίνει, μήπως και μπορέσει να ενισχυθεί και η ομάδα στην περίοδο των μεταγραφών. Αυτά έχω να πω. Με τη σειρά μου θέλω να πω καλή συνέχεια στο coach και όχι το καλύτερο για τις γιορτές που έρχονται. Και πάνω απ' όλα η υγεία. Καλησπέρα και από μένα. Γνωρίζαμε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο μάτι σήμερα εδώ στην Άφακτο. Είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι. Ξεκίνησε το μάτς, πήγαμε πολύ δυνατά, μπορώ να πω. Ήμασταν πρώτοι στις μονομαχίες, είχαμε συνεχή των γραμμών. Καταφέραμε να προηγηθούμε. Εντάξει, δυστυχώς φάγαμε ένα γκολ κακό, μπορώ να πω, αλλά δυστυχώς όλοι έχουμε άτυχες στιγμές. Δεν θέλω να πω για κανένα παιδί, ήμασταν όλοι πολύ καλοί. Από εκεί και πέρα μπήκαμε στα βοηθήρια με το σκορ 1-1. Βγήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, είπαμε να είμαστε κοντά όλοι μαζί, να έχουμε συνεχή το γραμμό και πάλι. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο μπορώ να πω ότι δεν έγινε ένα τόσο ποιοτικά παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Φαινόταν ότι το παιχνίδι θα πάει εκεί που κατέληξε. Αυτά. Έχουμε ένα δύσκολο επόμενο μάτς μες στην έδρα μας. Θα κοιτάξουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να μπορέσουμε να καταφέρουμε τους στόχους μας που έχουμε βάλει. Θέλω να ευχηθώ καλές γιορτές στα παιδιά. Όλα και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ καλές γιορτές
με υγεία πάνω απ' όλα. Για το παιχνίδι δεν ξεκίνησαμε καλά το πρώτο 20 λεπτό, δεν μπήκαμε δυνατά. Σίγουρα μας επηρεάζει κατά μεγάλο βαθμό, θεωρώ, οι απουσίες που έχουμε. Είναι πάρα πολλές. Ο προπονητής αναγκάζεται κάθε εβδομάδα να βρει λύση των έσων, να αλλάξει παίχτες που δεν παίζουν σε αυτή τη θέση. Κοιτάει και αυτό να κάνει το καλύτερο. Στο παιχνίδι, όπως προείπα, δεν μπήκαμε δυνατά. Ο αντίπαλος πάταγε καλύτερα, χωρίς να έχει βέβαια τις μεγάλες ευκαιρίες. Δεχτήκαμε ένα χαζό γκολ και πάλι. Μετά το 20 πατάγαμε καλύτερα στο παιχνίδι. Πήραμε το πέναλτι, ισοφαρίσαμε, πήγαμε ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε να τα δώσουμε όλα. Θεωρώ ότι ήμασταν πατάγαμε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να γίνουν πολλές φάσεις, αλλά πιστεύω ότι αν κάποια ομάδα δικαιούται να κερδίσει σήμερα, ήμασταν εμείς, όχι ότι και το χ δεν είναι δίκαιο. Απλώς στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι ήμασταν εμείς αυτοί που είχαμε 2-3 φάσεις καλύτερες από τον αντίπαλο. Δεν απειληθήκαμε σχεδόν καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Υπάρχει ένα θετικό ότι μειώσαμε κι άλλο τη διαφορά από τον πρώτο. Σίγουρα αυτό είναι θετικό. Θεωρώ ότι στις γιορτές τώρα για μας είναι θετικό ότι δεν έχουμε αγωνιστική απραξία. Και πιστεύω, όπως πρέπει και ο προπονητής, ότι αν ενισχυθεί η ομάδα, σίγουρα θα είμαστε και καλύτεροι.